Πρέπει να σας πω ότι εγώ στενοχωρήθηκα. Να ξεκινήσω από τα ανθρώπινα. Το λέω, όχι, δεν το λέω για. Δεν υπερβάλλω, το εννοώ. Στενοχωρήθηκα για αυτό που έγινε. Φαντάζομαι και εσείς πικραθήκατε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να σας αδειάσει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Από τη θέση. Τι να πω. Δεν πείτε κάτι. Όχι, δεν το είπατε τώρα, έκανε μια διακοπή. Ποιος είναι ο λόγος, νομίζετε, που ενώ έχετε ισχυρή παρουσία, είστε στέλεχος πρώτης γραμμής στους ΑΝΕΛ, ο κύριος Τσίπρας, δική του πρωτοβουλία, σας άδειασε, ενώ έχει 7 θέσεις για τους ανθρώπους στον ΑΝΕΛ. Δεν ήταν πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, σε καμία περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που υπήρχε κυβερνητικός εταίρος, προφανώς και ζήτησε από τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων να του προτείνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να καταλάβουν θέσεις στην υπουργεία. Και ήταν πρόταση του κυρίου Καμένου για τους δικούς του λόγους, για να τηρήσει τις δικές του ισορροπίες. Από εκεί και πέρα... Εσείς χαλάγατε τις ισορροπίες του? Φαίνεται ότι έκρινε ότι για να τηρήσει τις ισορροπίες, ότι θα έπρεπε εγώ να αποχωρήσω. Τώρα βεβαίως ίσως ξέχασε ότι ήμουν η τελευταία που μπήκα, ας πούμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Εν πάση περιπτώσει, οι επιλογές του απολύτως σεβαστές και, όπως καταλαβαίνετε, δεν τις κρίνω. Ας αφήσω τον κόσμο να τις κρίνει. Για ποιο λόγο, εσείς δεν είχατε καλή σχέση με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο? Εξαιρετική σχέση και μάλιστα και φιλική θεωρούσα σχέση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εγώ δεν είμαι θυμωμένη επειδή έφυγα από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είμαι πλέον υφυπουργός. Γιατί νομίζω ότι το είχαμε πει και άλλες φορές μαζί. Από την αρχή ήμουν συμβιβασμένη ότι αυτές οι θέσεις είναι προσωρινές και ότι κανείς πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τις υπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτι το οποίο και έπραξα κατά κοινή ομολογία και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το αμφισβητεί αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κανείς αποφασίζει να κάνει τέτοιες αλλαγές, νομίζω ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να με ειδοποιήσει, όπως συνήθως συμβαίνει. Αυτό το οποίο λέτε τώρα σημαίνει ότι το γνώριζε εκείνο σίγουρα? Προφανώς το. Μα αλλήμωνο. Εκείνος πρότεινε τα πρόσωπα, δεν το γνώριζε? Ναι. Δική του επιλογή ήταν. Να ρωτήσω κάτι, επειδή παλιός είμαι εγώ στο χώρο αυτόν. Επέλεξε να βάλει στο υπουργικό σχήμα έναν άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω εγώ προσωπικά, σε άλλο υπουργείο, ο οποίος είναι από τη Λάρισα. Μήπως, ναι, οι ισορροπίες του κυρίου Καμένου είναι? Εντάξει, είχαμε Μαγνησία, τη Χρυσοβελόνη, να βάλουμε και λίγο από Λάρισα. Καμία αντίρρηση. Να βάλουμε και λίγο από Λάρισα, να βάζουμε και από Τρίκαλα και από Καρδίτσα. Από οπουδήποτε ήθελε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να με ειδοποιήσει εκ των προτέρων και εγώ βεβαίως πάντοτε θα συνεργαζόμουν μαζί του όπως έκανα και στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον ευχαριστώ, διότι άκουσα και διάφορα, ας πούμε, σχόλια προερχόμενα και από ανεξάρτητους Έλληνες ότι είμαι αγνώμων απέναντι στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν είμαι καθόλου αγνώμων, τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις θέσεις τις οποίες μου εμπιστεύτηκε. Νομίζω ότι τις υπηρέτησα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή εσείς, κύριε Ξεκολόνη, συγγνώμη, το μάθατε από τηλεοράσεως? Το έμαθα από τηλεοράσεως, θα σας πω ότι βρισκόμουν στο Υπουργείο με τους συνεργάτες μου και περιμέναμε να μάθουμε τα ονόματα των νέων υπουργών και υφυπουργών. Φτάνουμε λοιπόν στο Υπουργείο Υποδομών και ακούμε υπουργός, βέβαια, ο Χρήστος Σπίρτης, και σωστά, υφυπουργός Νικόλας Μαυραγάνης. Ναι. Μετά από εκεί σας τηλεφώνησε ο κύριος Καμένος? Έκανε στις... είχα στις 12:58 μία κλήση την οποία δεν έλαβα, διότι εκείνη την ώρα προφανώς μιλούσα με κάποιον άλλον. Και από εκεί και πέρα, υγεία δερμάτου. Μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά σας μιλώ, κυρία Χρυσοβελόνη. Ναι, αυτό όμως είναι, αυτή είναι η πάσα αλήθεια, δεν προσθέτω και δεν αφαιρώ τίποτα. Η κλήση έγινε από το κινητό του κυρίου Καμένου ή από το γραφείο του?
από το κινητό του κυρίου Καμένου 12:58. Κάποιο μήνυμα δεν σας έστειλε? Μετά, ναι. Κατόπιν εορτής. Ναι. Πάω στη δύσκολη ερώτηση. Μήπως είστε σε λάθος χώρο? Δεν νομίζω ότι είμαι σε λάθος χώρο. Ένας χώρος τον οποίο υπηρέτησα με όλες τις δυνάμεις. Και ξέρετε, αυτό που εμένα μου κοστίζει πραγματικά και σας μιλώ πολύ ανθρώπινο σας μιλώ αυτή τη στιγμή, δεν είναι το γεγονός ότι δεν είμαι πλέον υφυπουργός. Αυτό, εντάξει, μπορεί να σας στεναχωρεί, γιατί μία πορεία μέσα σε ένα υπουργείο δημιουργεί και σχέσεις πολύ δυνατές συνεργασίας, εκτίμησης και φιλίας και με τους συνεργάτες και με όλους. Αλλά αυτό το οποίο μου στοιχίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν είχα ενημέρωση από έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα στενά, προσπάθησα να τον υπηρετήσω κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον οποίο θεωρούσα πάνω απ' όλα φίλο μου. Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή αγαπάω αρκετά την ελληνική γλώσσα, θυμάμαι εκείνο που είχε πει ο Σοφοκλής, το αρχή άνδρα δείκνηση. Και αν σε μία γυναίκα, σε ένα στέλεχος το οποίο έβγαινε συχνά πυκνά στα κανάλια και στήριζε την συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, δεν υπήρξε αυτό το απλό τηλεφώνημα πριν. Εγώ πολίτης, τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλω? Τα συμπεράσματα σε εσάς. Κύριε Χρυστοβελόνη, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, χθες είπατε ότι η τελευταία άψογη συνεργασία ήταν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και τον ρωτήσατε με αφορμή κάποια διαρροή προεδρικών διαταγμάτων και σας είπε ότι... Ναι, τον ρώτησα, πρόεδρε, τι γίνεται, ακούω ότι φεύγει των μεταφορών και μου λέει πού πάει των μεταφορών. Λέω, πάει στο Ναυτιλίας. Και μου λέει, μην ακούς, δεν ισχύει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, όλα καλά. Ήταν λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο για να πετάξει, είχε πάει στην Τζακάρτα. Άρα προφανώς... Τώρα, εσείς επαναπροσδιορίζεστε πολιτικά ή όχι? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία στάση, θα σας έλεγα, αναμονής, με την έννοια ότι προσπαθώ να ανασυγκροτηθώ, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κάθε τέτοια εξέλιξη, ιδιαίτερα όταν είναι ευνηδιαστική, απαιτεί κάποιο χρόνο για να μπορέσει κανείς να ανασυνταχθεί και προσωπικά και οικογενειακά και επαγγελματικά. Και από εκεί και πέρα θα δω, θα αποφασίσω και θα σταθμίσω τι θα κάνω. Εξάλλου, κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι ιστορίες είναι σαν τον ταγκό. Για να το χορέψεις χρειάζονται δύο, έτσι. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά υπάρχει το ζεϊμπέκικο στην πολιτική που το χορεύεις και μόνος. Και εγώ ρωτώ την κυρία Χρυσοβελόνη, που μου μοιάζει και λίγο ανδράκη σε εισαγωγικά, δεν μασάει τα λόγια της. Αποκλείει, προσέξτε, θα πείτε γιατί θα το ηχογραφήσω. Αποκλείει η Μαρία Χρυσοβελόνη την επιστροφή της στη Νέα Δημοκρατία, την προσχώρησή της στη Νέα Δημοκρατία? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία έφυγα για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί διαφώνησα με την ακολουθούμενη πολιτική. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν εκλείψει και συνεχίζουν να υπάρχουν. Επομένως, δεν υπήθεται τέτοιο θέμα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός γυρολόγος, το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και άλλη μία φορά. Και αυτό που έχω ειλικρινά να πω είναι ότι εύχομαι και το νέο κυβερνητικό σχήμα να πετύχει, να βγει η χώρα γρήγορα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, και να πάρει η Ελλάδα μπροστά. Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Χρυσοβελόνη, για να ολοκληρώσουμε. Στην επόμενη κομματική σας συνάντηση, πώς θα είστε? Έχετε απέναντι στον Καμένο, είσαστε σε έναν χώρο και είναι ο Καμένος απέναντι και σας κοιτάει στα μάτια, αν σας κοιτάξει. Εσείς αντέχετε? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο είναι το συνέδριο του κόμματος. Ωραία, δεν ξέρω σε ποια κομματική εκδήλωση. Λέω, εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τον πρόεδρό σας, με τον οποίο είχατε άριστη συνεργασία, για το κόμμα σας κάνατε τα πάντα και σε δύσκολες συγκυρίες που άλλοι δεν θέλαν να βγαίνουν και να εκτίθενται και σας άδειασε χωρίς να σε ενημερώσει. Είναι ο πρόεδρός σας και είναι απέναντι. Τι θα του πείτε? Ναι. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ειλικρινά δεν αισθάνομαι καλά. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι καλά ούτε απέναντι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι μια σχέση που είναι διαταραγμένη. Θα φτιάξει, φτιάχνει.
τι να σας πω τώρα. Προς το παρόν σας λέω ότι δεν έχει υπάρξει ούτε καμία τηλεφωνική επικοινωνία. Οι συνάδελφοί σας κάποιος να πει Μαρία αυτό... Από τους συναδέλφους, ο μόνος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου εκείνο το βράδυ ήταν ο Τέρες Κουίκ, και από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, ψυγεία σερμάτου. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παύσα. Κυρία Χρυσοβελόνη, επειδή πριν από λίγο μιλήσατε για συγκεκριμένους λόγους, αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Το τρίτο μνημόνιο που έφερε η συγκυβέρνηση. Οι θέσεις κατά του Εθνικού Σχολείου. Οι επιθέσεις όλες κατά της Εκκλησίας. Ακόμη και η αμφισβήτηση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν ήταν σοβαρή αφορμή για να αποχωρήσετε και από τους ΑΝΕΛ. Όλα τα θέματα τα οποία άπτονται και για το τελευταίο το οποίο αναφερθήκατε στο θέμα της αμφισβήτησης της γενοκτονίας και στο θέμα των θρησκευτικών και σε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι και οφείλω να το πω, γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πήραν αποστάσεις και βεβαίως δεν προδώσανε τις αρχές τους. Από εκεί και πέρα τώρα, το παρόν καθορίζεται, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, από τις λανθασμένες πολιτικές του παρελθόντος. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στα ενία αυτής της διακυβέρνησης της χώρας βρίσκονται δύο άνθρωποι, το λέω και για τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, γιατί για οποιοδήποτε δεν ανέρουν αυτά που πιστεύω για εκείνον, σε δύο ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι είναι καθαροί και σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να απαλλάξουν τη χώρα από τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Έχει πολύ μεγάλο, αν θέλετε, μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση να βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κυρία Χρυσοβελόνη, σας ευχαριστώ. Αυτού, με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν σημεία επαφής. Ωραία. Βρίσκομαι σε μια στάση αναμονής, σε μια στάση αναθεώρησης και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Να είστε καλά, κυρία Χρυσοβελόνη, σας ευχαριστούμε. Και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Focus 103,6.